Θα έχουμε ένα σχολιασμό από τον Ευρωβουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων, τον Νότιτο Μαριά, για την κατάσταση την οποία έχει πληροφορηθεί που είχαμε σήμερα στην Θεότιδα. Κύριε Μαριά, καλησπέρα από την Ελλάδα. Καλησπέρα από τις Βρυξέλλες. Δεν μπόρεσα να είμαι σήμερα στη Λαμία, στη συγκέντρωση. Μάθατε όμως, κύριε Μαριά, σας ακούμε το σχόλιο σας. Και έμαθε και άκουσε και τις δηλώσεις Χρυσοχοίδη. Νομίζω ότι ήταν μια πάρα πολύ σημαντική συγκέντρωση, η οποία έδειξε την αποφασιστικότητα του θεωτικού λαού. Αυτά που άκουσα ότι δήλωσε ο Υπουργός ο κύριος Χρυσοχοίδης είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα στα οποία πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Δεν είναι δυνατόν σε μια φάση που 6,2 εκατομμύρια Έλληνες, σύμφωνα με την έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας, να πληρώνουν πλέον αυτά τα διόδια τα οποία έχουν τεθεί και με παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο. Έχει ξεκινήσει και ορθά αυτή η σημαντική αντίδραση του χθιωτικού λαού. Εγώ προβλέπω κλιμάκωση συνολικά όχι μόνο στη στερεά Ελλάδα αλλά σε μεγάλο βαθμό και στην Πελοπόννησο, όπου εκεί πληρώνεις και διόδια την ώρα που δεν υπάρχει καν δρόμος στο κομμάτι της Κορίνθου μέχρι κάτω την Πάτρα. Και νομίζω ότι πρέπει τα ζητήματα αυτά να τεθούν επιτάπητος. Αυτές οι χαριστικές πράξεις σε εργολάβους προκειμένου να τελειώσουν υποτίθεται τους δρόμους, να πάρουν όλα 300 εκατομμύρια, να συνεχίσει να πληρώνουμε όλοι αυτά τα διόδια, τα οποία από την αρχή θυμόσαστε από το 2006 είχα επισημάνει ότι θα είναι καταστροφή για τη Φθιώτιδα και για την οικονομία και για τους κατοίκους. Αυτά λοιπόν δεν μπορούν να συνεχιστούν. Νομίζω ότι πρέπει να μπουν πλέον τα πράγματα στη βάση τους, στη σειρά τους. Και δεν πρέπει να καταβάλλονται αυτά τα διόδια με την έννοια ότι πρέπει να καταργηθούν. Θέλαμε όμως λίγο παραπάνω συμμετοχή, κύριε Μαριά. Θέλαμε λίγο παραπάνω συμμετοχή σήμερα. Με ακούτε? Δεν σας άκουσα. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχει ένα ξεκίνημα. Εγώ νομίζω ότι ήταν σημαντική η συγκέντρωση. Πάντοτε υπάρχει μια στιγμή που γίνεται η εκκίνηση. Νομίζω ότι πρέπει να πιστούν και οι υπόλοιποι πολίτες να κινητοποιηθούν νόμιμα, ειρηνικά, δημοκρατικά. Ναι. Μου έκανε εντύπωση η έλλειψη βουλευτών. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει στήριξη από πλευράς βουλευτών. Θα πείτε ποιος, τα κόμματα κύριε Μαριά, και το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν αυτή τη στιγμή. Ποιος εννοείται? Αλλά θα ανέμενα από τους βουλευτές. Ποιος εννοείται, κύριε Μαριά? Κοιτάξτε, από ό,τι πληροφορήθηκα, μόνο ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο κύριος Κυριακάκης. Δεν νομίζω έτσι. Περιμένατε δηλαδή να εμφανιστεί ο κύριος Σταϊκούρας, ο κύριος Κουτσογιανακόπουλος, η κυρία Μακρύ? Εντάξει, ήταν και ο κύριος Μπριάνης που ανέλαβε πριν από λίγες μέρες. Από ό,τι βλέπω είναι και ο κύριος Μπριάνης. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό για την περιοχή και έπρεπε να ξεπεράσουν τις κομματικές, αν θέλετε, δεσμεύσεις που υπάρχουν και να έρθουν να συμπαρασταθούν στον φτιωτικό λαό και να αναλάβουν και δεσμεύσεις. Διότι η κυβερνητική πολιτική είναι αυτή που έχει φτωχοποιήσει και την περιοχή και όλη την Ελλάδα και νομίζω ότι θα μπορούσαν να έρθουν να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις μαζί με τους υπόλοιπους συμπολίτες και να πάνε στη Βουλή να πιέσουν. Έτσι γίνεται. Όταν δεν έρχονται ούτε οι τοπικοί βουλευτές, αντιλαμβάνεστε ότι η κυβέρνηση θα αποφρασιστεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ το σημειώνω αυτό ως μια τεράστια έλλειψη στήριξη σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται. Από εκεί και πέρα θα συντονιστούμε και σε πεδίο της περιοχής αλλά και σε ευρωπαϊκό. Θα σας έχω πει ότι θα γίνουν συγκεκριμένες κινήσεις τις οποίες συντονίζουμε εδώ και με άλλους συναδέλφους. Ωραία. Σας ευχαριστούμε. Καλό αγώνα. Καλή συνέχεια, κύριε Μαριά. Καλό βράδυ από την Ελλάδα. Ευχαριστώ. Στέλνω ξανά από εσάς το μήνυμα συμπαράσταση και αγώνα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν όλοι οι πολίτες και οι κάτοικοι της Φθιώτιδας και της στερεάς Ελλάδας. Καλό βράδυ από την Ελλάδα. Αλλάζουμε θεματολογία. Πάμε στο εκπαιδευτικό ρεπορτάζ και τα προβλήματα που υπήρχαν.